Ναι. Για να πάμε λίγο τώρα ένα προς ένα τα θέματα που έχουμε σημειώσει να συζητήσουμε. Mm. Τάκης Ζαχαράτος. Mm. Τελικά είστε τσακωμένοι ή είστε τσακωμένοι τώρα? Όχι, δεν είμαστε τσακωμένοι. Τι ωραίο τσακωμένοι που ήταν που συναντηθήκατε, που έλεγε. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα? Και αυθόρμητο. Αυθόρμητο απόλυτα. Γιατί και οι κάμερες και ο Τάκης νόμιζαν ότι εγώ άκουγα κάτι. Ναι, ναι. Εγώ όμως δεν άκουγα τίποτα. Εγώ ήμουν αλλούνταλου. Εγώ πέρναγα. Και είπα αυτό που μου ήρθε αυθόρμητα. Ναι. Το οποίο κόλλησε τέλεια με ό,τι λέγαμε πριν. Ναι. Και τώρα έχει αποκατασταθεί, ας πούμε, η σχέση, να το πω έτσι. Κοίταξε, με τον Τάκη δεν είχαμε ποτέ στην ουσία κανένα φοβερό καυγά. Καταρχήν ήταν ένα ψέμα αυτό που είχε βγει στον τύπο ότι εγώ του είχα κάνει αγωγή. Εγώ δεν του είχα κάνει ποτέ τίποτα. Α, δεν ίσχυε αυτό? Ποτέ δεν έκανα τίποτα. Α. Και ποτέ δεν κάνω. Είχα ενοχληθεί από κάτι που είχε πει που δεν αφορούσε εμένα, ναι, αφορούσε το Σωτήρι και το παιδί, και είπα ότι αυτό θα ήθελα να βγει από αυτό το σοου. Ας είναι για μένα ό,τι θέλει. Δεν θέλω να είναι για την οικογένειά μου. Γιατί ο Σωτήρης όσα χρόνια περάσουν, η οικογένεια είναι για μένα. Η κόρη μου λέει ο μπάς μου ο Σωτήρης. Δεν θέλω να μπαίνει από τη δικιά μου προβολή μέσα στη σάτυρα. Και δεν το θέλετε κι εσείς για τα παιδιά σας, φαντάζομαι. Αυτό ήταν. Ο Τάκης θεώρησε ότι εγώ έκανα μια παρέμβαση, ας πούμε, στο σόου, ναι, του, ναι, ναι, επειδή, ναι, το ζήτησα αυτό. Και το ζήτησα με τον δικηγόρο μου. Εσύ το είχες δει, το μετέφεραν? Όχι, το ζήτησα. Με το είδα. Παιδί μου. Το ζήτησα με τον δικηγόρο μου προφορικά. Δεν και έγινε αυτό, κάτι, ναι, άλλο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό στεναχωρήθηκε και λοιπά, αλλά και εγώ είχα στεναχωρηθεί. Δεν μπορεί να τσακωθώ εγώ με τον Τάκη. Ο Τάκης νομίζω ότι είμαι το πρώτο πρόσωπο που γνώρισε όταν ήρθε από την Πάτρα στην Αθήνα. Άρα τώρα έχετε, μιλάτε τότε. Συνομικό μιλάει επειδή τον έβγαλε τον Τάκη. Ναι, μα εγώ πού να τον βγάλω? Σωστό, αλλά θέλω να πω ότι εγώ του έχω δανείσει κοστούμια μου για να με κάνει. Τον είχα πάρει στο κάποιο να τη φυλάει για να παίξει εμένα. Δηλαδή δεν είχα ποτέ. Α, είχατε τέτοια σχέση. Τώρα που είπες για το Σωτήρι. Και τον αγαπώ, είναι καλό παιδί ο Τάκης. Τώρα που είπες για το Σωτήρι. Mm. Ο Σωτήρης είναι απλά ο πατέρας της Μαριτίνας, ο πρώην άντρας σου, επειδή σας βλέπουμε μαζί, ή είναι και κάτι που είναι και σε συναισθηματική σχέση μαζί σου παρόν? Μ' αρέσει όταν αρχίζεις αυτές τις ερωτήσεις που δυσκολεύεσαι. Τι να κάνω, από ευγένεια. Ναι, όχι, καλό που διατηρείς αυτήν την ευγένεια, γιατί περισσότεροι την έχουν χάσει. Ο Σωτήρης είναι απλά μέρος της οικογένειάς μου εδώ και πολλά χρόνια. Άμα σκεφτείς ότι η σχέση με τον Σωτήρη ξεκινάει το 93, mm-hmm, 94, δηλαδή τον αγαπάει η μαμά μου, η αδερφή μου, τον αγαπούσε ο πατέρας μου. Δεν είναι μια σχέση που μπορεί να διακοπεί. Τώρα, πού θα οδηγήσει, τι θα γίνει κλπ. Αν θα έχουμε ένα περίεργο γάμο εμείς οι δυο, αν θα ξαναπαντρευτούμε ή αν θα δεν είμαστε πάντως έτσι. Τίποτα δεν αποκλείεται. Περίμενε, βάλε μια ανατελεία. Σωτήρη! Σωτήρη! Έλα, καλημέρα! 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 Όχι που δεν θα τον έβγαζα, το Σωτήρη. Καλημέρα! Όχι που δεν θα σε έβγαζε. Σωτήρη! Είστε πολύ μαφίες, παιδί μου, εκεί στην περιοχή. Θεσσαλοί είμαστε. Να σου πω και εμένα ο μπαμπάς μου Θεσσαλό ήταν που νιώσαστε. Από την καρδιά μου, μπαμπάς μου. Εδώ η Μιμή μας είπε, παιδί μου, ότι εκτός ότι είστε οικογένεια, είναι σαφές αυτό. Και είπε ότι και σε προσωπικό επίπεδο, πέραν τις σχέσεις με τη Μαριτίνα, σας λέμε μαζί στα περιοδικά. Κατεβαίνεις πιο συχνά από ότι κατέβαινες, είστε κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν μαζί. Βγαίνετε μαζί, πάτε θέατρα μαζί κτλ. Έχουμε πει να πάμε να φάμε, δεν έχουμε προλάβει. Μαζί. Ναι, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά θα το κάνουμε και στο αυτό. Δεν θα γυρίσουμε πρώτα στο τρίτο παιδί. τι είναι για σένα η Μιμή και πώς θα έβλεπες την εξέλιξη να ξαναείστε πια κανονικά μαζί και παντρεμένοι? Μην απαντήσεις, μην σε παρασύρει ο Λιάγκας. Λοιπόν. Καταρχήν σας ζηλεύω πολύ, επειδή είναι μια περίοδος με πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ δουλειά λόγω εκλογών. Σας ζηλεύω που είστε μια πολύ ωραία συντροφιά εκεί. Mm. Κοίτα, Φέη κανόνισε να γεννήσει Σαββατοκύριακο που θα είμαι Αθήνα για να δοθείς εδώ τουλάχιστον στο μευτήριο. Ωραία, έχουμε... θα σε περιμένω. Έτσι, απάντα γιατί Μιμή τώρα στο μευτήριο. Λοιπόν, η Μιμή με συγκίνησε με αυτά που είπε, γιατί έτσι τα νιώθω και εγώ. Είμαστε οικογένεια. Η σχέση μας ξεκινά 20 χρόνια πριν. Δεν είναι μια σχέση. Το διαζύγιο στην περίπτωσή μας διέσωσε, δεν κατέστρεψε τη σχέση. Διέσωσε την ακαιρεότητά της. Έγινε με έναν τρόπο που η σχέση δεν πέρασε σε αυτή τη μιζέρια, τη δυστυχία, τη φθορά. Να μη θες να βλέπεις τον άλλο, να σε εκνευρίζει η παρουσία του άλλου.
Νομίζω λοιπόν ότι καταφέραμε με το διαζύγιο να την διασώσουμε την ακεραιότητα της. Ωραία. Το είπε η Μιμή πολύ ωραία, πολύ παραστατικά. Το που θα οδηγήσει αυτό, γιατί αν αρχίσουμε τα απόλυτα ποτέ ή όχι είναι... Κανείς δεν το ξέρει. Ο χρόνος ενδεχομένως θα μας διαψεύσει. Το έχουμε όλοι πάθει. Μια τελευταία ερώτηση. Είναι στήριγμα, είναι στήριγμα, Σωτήρης, για μένα. Είναι στήριγμα. Δεν θα την κάνω σε την ερώτηση, μην φοβάσαι. Είσαι ερωτευμένος με τη Μιμή? Κοίτα, η αγάπη δεν είναι διακόπτης που κλείνει ή ανοίγει. Προφανώς και παραμένει διαρκώς ανοιχτή η σχέση αγάπης που έχουμε με τη Μιμή. Έτσι. Τι του λες τώρα? Τι του λες εδώ πέρα σε δύσκολη θέση? Γιατί είμαι σε δύσκολη θέση? Σας νομίζω είναι πολύ χαρούμενος. Δεν είμαι σε καθόλου δύσκολη θέση. Α, εντάξει, χαίρομαι. Είναι δημοσιογράφοι και δυο, κατάλαβες. Οπότε ξέρουμε. Αν σας την πάρα, κύριε παιδί μου, θα ξαναπαντρευόσετε κάποια στιγμή? Θα διαβάσω τη βιογραφία της Taylor, να δω πώς το κάνανε ακριβώς και θα δω. Κοίτα, η Μιμή είναι ταυρίνα. Έχει γενέθλια την άλλη εβδομάδα. Εγώ είμαι υδροχός. Η Φέη, ας πούμε, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είναι υδροχός κάποιος. Και επίσης το ξέρεις και εσύ ζώντας με τη Φέη, Γιώργο. Οπότε τίποτα δεν αποκλείεται.